Αγνή και Δήμος Ηρακλείου αποτελούν δύο από τους μεγαλοφιλέτες προς τη ΔΕΗ. Την ίδια ώρα, η δημοτική επιχείρηση αναμένεται να βεβαιώσει το χρέος του Παγνή στην εφορία ύψους 900.000 ευρώ που έχει συσσωρευτεί από το 2021 μέχρι σήμερα, χωρίς να συνυπολογιστούν τα παλαιότερα χρέη του Παγνή ύψους 600.000 ευρώ, όπως δήλωσε ο Γιώργος Βουρεξάκης. Εξακολουθεί όμως να πληρώνει με το τιμολόγιο που ισχύει πριν το 2019. Με αυτά και με αυτά έχουν συσσωρευτεί 900.000 από το 2021 συν 500.000-500-600.000 περίπου ήταν το ποσό του 2019. Συζητάμε περίπου ένα 400, περίπου στο 1.400 είναι το ποσό το οποίο χρωστάει αυτή τη στιγμή το Παγνή στη ΔΕΗ. Να κάνουμε το άλλο νόμο μέσω που μπορούμε να στείλουμε το χρέος αυτό στην εφορία. Ο πρόεδρος της ΔΕΗ άφησε εχμές εναντίον του διοικητή του Παγνή, λέγοντας ότι αδιαφορεί στο ζήτημα παρά τα δεκάδες έγγραφα που έχουν αποσταλεί από τη δημοτική επιχείρηση σε αντίθεση με το Βενιζέλιο Νοσοκομείο, το οποίο πληρώνει κανονικά τους λογαριασμούς νερού. Ο κ. Καρκιαδάκης αρνείται να μιλήσει ούτε καν σε καμιά επικοινωνία. Εμείς στέλνουμε, ξαναστέλνουμε να έρθουν σε επικοινωνία να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση, διότι θέλω να σας πω ότι η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη και η οικονομική υπηρεσία της ΔΕΗ να κάνει κάποιες κινήσεις, διότι αν δεν κάνει κίνηση και υπάρχει θέμα παραγραφής, αυτόματα αυτό το χρέος το επιβαρύνεται η ΔΕΗ. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι προσωπική απόφαση του κυρίου διοικητή εκεί πέρα να μην πληρώνει. Και να σας πω ένα λόγο πιο διαφορετικό. Το Βενιζέλιο πληρώνει κανονικά. Τα νοσοκομεία δεν είναι επιχειρήσεις. Το μήνυμα που στέλνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Παγνή, Δημήτρης Βρύσαλης. Ούτε το νερό είναι εμπόρευμα. Γι' αυτό θα πρέπει, αν θέλει η Δημοτική Αρχή και η ΔΕΗ να εξασφαλίσει τη λειτουργία της, γιατί βάζει μια τέτοια προϋπόθεση, να διεκδικήσει χρήματα από την κυβέρνηση, ώστε να μπορέσει να επιτελέσει το ρόλο της. Όσο και το χρέος του Δήμου Ηρακλείου, ύψους 2,5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, η Δημοτική Επιχείρηση ποντάρει σε νομοσχέδιο και το συμψηφισμό χρεών, προκειμένου να εισπράξει το οφειλόμενα και να συμψηφίσει τα δικά της χρέη προς τον Δήμο Ηρακλείου, τα οποία αγγίζουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ήταν ένα ποσό περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ που χρωστούσε ο Δήμος στη ΔΕΗ. Από εκεί πήραμε 600.000, έχουν πάρει 600.000 ήδη από το 2023. Αυτή τη στιγμή, και εν ώψη του νομοσχεδίου, ο οποίος επιτρέπει τους συμψηφισμούς μεταξύ του Δήμου και των νομικών προσώπων αυτού, γιατί εμείς χρωστάμε ένα ποσό στο Δήμο από το δάνειο που είχαμε πάρει λόγω κορονοϊού, ναι. Ήταν η μόνη. Πόσο χρωστάτε? Η μόνη, μα να εξηγήσουμε, ήταν η μόνη διευκόλυνση που έγινε από το κράτος για τη ΔΕΗ. Ένα δάνειο άτοκο, 70 για 7 χρόνια, 3 εκατομμύρια. Ναι. Εκεί χρωστάμε, αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στο 400-500. Συνολικά οι οφειλές των δημοτών προς τη ΔΕΗ αγγίζουν τα 13 εκατομμύρια ευρώ, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζεται η αφαίρεση υδρομέτρων λόγω χρεών.